κύριος ήταν δικηγόρος. Εδώ και ένα χρόνο είχε ξανακαεί το σπίτι του, μάλλον είχε καεί από τσιγάρο, δεν γνωρίζω από τι ακριβώς. Το τελευταίο διάστημα ήταν σε αυλία κατάσταση, ζητιάνευε μέσα στον δρόμο. Και δεν έχει γίνει καμιά μέρημνα για αυτόν τον άνθρωπο. Εμείς όλη η γειτονιά του δίναμε φαγητό, αλλά από εκεί και πέρα δεν μπορούσαμε να κάνουμε κάτι άλλο. Σήμερα το πρωί, ερχόμενη 6 ώρα, είδα καπνούς και κάποιους συγκάτοικους εδώ και την πυροσβεστική προσπαθούσαν να σπάσουν την πολυκατοικία. Δεν πρόλαβε γιατί μου έχουν κλειδιά τις πολυκατοικίες να ανοίξω. Και τελικά μας είπαν ότι έχει πνιγεί από τον καπνό. Από ό,τι γνωρίζω, έχει ένα γιο, ο οποίος είναι στην Αγγλία. Εγώ το είπα στην αστυνομία αν μπορεί να τον βρούνε. Αυτό δεν έχω να πω κάτι άλλο. Πόσο χρονών ήταν? Ήταν το 55 από ό,τι άκουσα. Αστυνομία που ήταν στην αστυνομία, το 55 γεννηθεί. Εντάξει, ήταν κρίμα ο άνθρωπος. Δεν έγινε τίποτα. Εμείς λέγαμε εδώ πέρα, του δίναμε το φαγητό, αλλά ο άνθρωπος είχε πρόβλημα. Είχατε ενημερώσει κάποιες κοινωνικές υπηρεσίες του Δήμου, κάποιον? Εγώ συγκεκριμένα όχι. Μία κοπέλα συγκεκριμένα μιλάγαμε χθες και του έφερε φαγητό και της είπε ευχαριστώ πολύ να σας φέρω φαγητό κάθε μέρα, λέει ναι. Φώναζε 3 ώρες τη νύχτα, εδώ και μία εβδομάδα φώναζε βοήθεια, βοήθεια, και φυσικά κανείς δεν έκανε τίποτα. Σας ευχαριστώ πολύ.